Να παρουσιάσουμε εδώ την κυρία Αποστολάκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Άρτια φυκτήσα στο Πασόκ. Θα έλεγα το πρόσωπο της ημέρας. Μετά το χτεσινό είναι το πρόσωπο της ημέρας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και τον κύριο Σαρδελή, Χριστόφορο Σαρδελής. Και να τον ζητήσουμε συγγνώμη που το είχαμε πει θα είναι μόνος του, αλλά η επικαιρότητα... Άλλωστε είμαι σε καλή παρέα. Ναι, ναι, αυτό μου είπε εκεί. Η κυρία Αποστολάκη. Θέλω λίγο να διορθώσω τον υπότιτλο που βάζουν οι συνεργάτες σας. Γιατί το επέστρεψε νομίζω ότι είναι μια λανθασμένη λέξη. Δεν είχα φύγει από το Πασόκ. Θέλω να θυμίσω ότι ανεξαρτητοποιήθηκα από την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Μια απόφαση με πολύ μεγάλο κόστος για μένα, ψυχικό καταρχήν, και κόστος σε ό,τι αφορά την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, μετά από μια μοιραία κατά την άποψή μου πολιτική κίνηση που ήταν η αναγγελία διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Θέλω να θυμίσω ότι την επόμενη μέρα η Ελλάδα δέχτηκε μια άνευ προηγουμένου ταπείνωση στο Συμβούλιο Κορυφής των Κανών, όπου της υπαγορεύτηκε από την κυρία Μέρκελ όχι μόνο η ημερομηνία του δημοψηφίσματος, μας είπαν δηλαδή ότι θα κάνουμε δημοψήφισμα στις 4 Δεκεμβρίου, αλλά μας είπαν και ποιο θα είναι το περιεχόμενο του ερωτήματος στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός. Αυτή η ταπείνωση της χώρας που οδήγησε σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, όπως αντιλαμβάνεστε, έκανε τη διαπραγματευτική μας ισχύ, η οποία έτσι κι αλλιώς μετά την υπαγωγή στο μηχανισμό ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, θα έλεγα μηδαμινή πια, και συνέχισε και επιδείνωσε αυτή την περιδίνηση της χώρας. Να σας πω κάτι τώρα. Εσείς όμως θα ξαμετέχετε στα ψηφοδέλτια του Πασόκ ένας άνθρωπος που δεν ψήφισε την Νέα Δανειακή Σύμβαση. Δεν δημιουργείται. Κάποια στελέχη το είπαν κιόλας και υπήρχε και μια γκρίνια ότι ουσιαστικά τώρα εσείς θα βγαίνετε και τι θα λέτε. Ότι εγώ είμαι η μάγκησα και οι άλλοι είναι τα κορόιδα που ψηφίσαν την Δανειακή Σύμβαση. Κοιτάξτε, να ακούσετε από μένα ότι εγώ είμαι η μάγκησα και οι άλλοι είναι τα κορόιδα, δεν θα το ακούσετε ποτέ, φαντάζομαι, και μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί γνωριζόμαστε και γνωρίζετε καταρχήν τη συγκρότησή μου και το ήθος μου. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου και όχι για τους υπόλοιπους 15-20, δεν θυμάμαι πόσοι συνάδελφοι είναι, που είχαν μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά κάποιες ψηφοφορίες που έγιναν στη Βουλή. Ακούστε, η χώρα και η παράταξη μπήκε σε μια πολύ μεγάλη κρίση τα τελευταία 2 χρόνια. Επιδεινώθηκε αυτή η κρίση μετά την 1η Νοεμβρίου και την υπόθεση του δημοψηφίσματος. Σε ό,τι δεν με αφορά, πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα την ευελιξία της ανεξαρτητοποίησής μου. Δεν ανήκα δηλαδή στην κοινοβουλευτική ομάδα σε ό,τι αφορά την διατύπωση μιας γνώμης και μιας άποψης. Ψήφισα πολλά νομοσχέδια, διαφοροποιήθηκα στην δεύτερη Δανειακή Σύμβαση. Στη δεύτερη Δανειακή Σύμβαση δεν ψήφισατε κανένα. Βεβαίως, για τη δεύτερη Δανειακή Σύμβαση. Ούτε ψήφισατε και τα νομοσχέδια που... Τους εφαρμοστικούς. Ναι, ψήφισα άλλα νομοσχέδια. Παρά το γεγονός ότι είχε αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ. Έτσι. Όχι. Η ηγεσία του Πασόκ άλλαξε στις 18 Μαρτίου, κύριε Αναγνωστάκη. Εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Έχω μια άλλη. Είναι υποψήφιος. Εντάξει, προφανώς είναι έτσι όπως το λέτε. Ναι. Αλλά δεν αμφισβητώ το τυπικό μέρος, αμφισβητώ την ουσία. Η ουσία είναι ότι πηγαίναμε σε μια άλλη κατάσταση και εσείς δεν ψηφίζατε. Ακούστε, η άλλη κατάσταση έγινε με συνθήκες μεγάλης ρευστότητας. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν προσδιορίζονται στην πολιτική τα πράγματα από το τι γινόταν, τι θα γινόταν. Στις 18 Μαρτίου, που ήταν μια ξεκάθαρη πια πολιτική διαδικασία, εγώ έκανα μια δημόσια δήλωση και είπα ότι επειδή σε αυτή τη χώρα τίποτα πια δεν είναι ίδιο όπως χτες, επειδή αυτή η χώρα είναι διαφορετική, οι πολίτες της είναι διαφορετικοί, και το Πασό κάνει μια νέα αρχή. Και θεωρώ ότι αυτό το αρχίζουμε που είπε ο κύριος Βενιζέλος, κυρίως σε σχέση με το συγγνώμη και το ευχαριστώ που είπε στον ελληνικό λαό, είναι η νέα αρχή. Εάν το Πασόκ δεν πάει σε αυτές τις εκλογές όπως πηγαίνει, δηλαδή με αυτή την γενναία και ειλικρινή δόση αυτοκριτικής σε σχέση με τα λάθη και τις αστοχίες διαχρονικά, αλλά και την τελευταία διετία. Δεν έχουν οριστεί τα λάθη. Έχω την εντύπωση γενικά, ότι δεν νομίζω ότι είναι γενικά. Αν σας παραπέμπω στις ομιλίες του κύριου Βενιζέλου. Μπήκαμε στα σπίτια σας, σας κλέψαμε, σας κάναμε, σας δείξαμε και μετά έπαιρνα στα απόξερα μια τουντούκα και λέει «Κύριε, συγγνώμη, κάναμε και ένα λάθος». Ναι, εντάξει. Εδώ υπήρξε, έγιναν κυρίως σε επίπεδο αδικιών, όχι σε επίπεδο, ξέρετε,
αποδοχής των μέτρων άρα, σε επίπεδο αδικιών. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε και άρα χαίρομαι που το σας κλέψαμε που είπατε, το είπατε χάριν ναι, αστεϊσμού προφανώς, λόγω του χιούμορ σας, του αδιαφυσβήτητου. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιο ήταν το κορυφαίο, η κορυφαία άδικη πολιτική. Ήταν η οριζόντια πολιτική. Το γεγονός ότι με ένα διαλυμένο μηχανισμό και με συνθήκες πανικού όπου λόγω αστοχιών έπρεπε να σου βάλουν τη φιλιά στο λαιμό, τι έλεγες, δεν μπορώ να κάνω στοχεύσεις, άρα οριζόντια τους καθαρίζω όλους. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι εάν σε αυτό το καινούριο ασφικτικό πλαίσιο που υπάρχει διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή για τη χώρα, υπάρχει μια νέα αρχή, μια νέα ηγεσία που θα δώσει πολύ σοβαρές μάχες. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Χασαπόπουλε και κύριε Αναγνωστάκη. Το μεγάλο στίχημα και των εκλογών και για τη χώρα είναι πώς θα αποτρέψουμε και θα αποκόψουμε τις οριζόντιες πλέον πολιτικές. Ακούστε, ο κύριος Σαρδελής είχε έρθει την προηγούμενη φορά και μας είπε συγκεκριμένα 1, 2, 3 συγκεκριμένα λάθη που έχουν γίνει. Θέλω να τον ακούσουμε για να δείτε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, άνθρωπος που δούλεψε στον Οργανισμό Διαχείρισης Χρέους επί ΠΑΣΟΚ και δεν ακούστηκε ο κύριος Σαρδελής. Όχι μόνο δούλεψε, ήταν και ο διευθυντής. Αυτό λέω. Ναι. Στο χρέος, στον Οργανισμό Χρέους. Αυτό λέω. Δούλεψε εκεί ο άνθρωπος. Επί των ημερών του πήγαμε στην πορεία προς την ΟΝΕ και μετά δεν ακούστηκε. Και είπε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Απλώς θέλω να σας πω ότι η κριτική για τον τρόπο με τον οποίο στελεχώθηκε το δημόσιο τους πρώτους μήνες μετά τις εκλογές. Ότι κάνατε και εσείς αυτό λέτε. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Όλοι, ναι. Όλοι μας. Κάποιοι άνθρωποι πολύ σοβαροί και σε ό,τι αφορά το ζήτημα χρόνου. Σκεφτείτε Open Gov 6 και 8 μήνες ενώ η χώρα καταραίει. Αλλά και σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα, το ποιοτικό ζήτημα, τα κριτήρια δηλαδή των συνομιλητών και των συμβούλων μας. Ωραία. Κύριε Σαρδελή, επειδή τα προβλήματα τρέχουν και τώρα έχουμε ανοιχτό το μεγάλο θέμα της επανακεφαλαιοποίησης, να μας δώσετε ένα περίγραμμα για το θέμα της οικονομίας. Να ακούσει και η κυρία Αποστολάκη, να ακούσουν και οι φίλοι τηλεθεατές, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα και νομίζω ότι η πολιτική και τα κόμματα είναι σε μια νιρβάνα, ότι πετύχαμε το PSI και όλα λύθηκαν. Το PSI βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Σωστά. Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Uh-huh. Τι πετύχαμε στο PSI? Πετύχαμε από τα 206 δισεκατομμύρια που ήταν το σύνολο των ομολόγων τα οποία ήταν επιλέξιμα για την ανταλλαγή. Έχουμε ήδη κάνει τα 177 τα οποία ήταν σε ελληνικό δίκαιο και περισσεύουν περίπου 28. Από αυτά τα οποία είναι σε αγγλικό ή ξένο δίκαιο. Από αυτά τα 20 περίπου, 20,2,3 έχουν ήδη συμφωνήσει να γίνει ανταλλαγή με τους ίδιους όρους όπως παλιά και περισσεύουν άλλα 8 δις τα οποία είναι εκκρεμούν. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε τελικά πώς θα διαχειριστούν τα 8. Δηλαδή αυτοί που δεν συνενούν θα τους βάλουν υποχρεωτικά στο ίδιο καθεστώς με τους άλλους, με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε νομικές εκκρεμότητες, θα τους τα πληρώσουν όλα στο 100%, οπότε οι άλλοι που συμμετείχαν να θεωρούν τον εαυτό τους κορόιδα. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί. Έχει δοθεί μια νέα παράταση μέχρι 20 Απριλίου να πάρουν αποφάσεις. Θέλω να μου πείτε τι πετύχαμε με το PSI. Το PSI πέτυχε να μειώσει το χρέος, αλλά όχι τόσο πολύ όσο λέγεται, κατά 100 δις. Γιατί δεν το χρέωσε 105 δις το χρέος, δεν το μείωσε. Εάν πάρουμε το 53,5 αυτό το οποίο μειώθηκε αρχικά, βεβαίως είναι αλήθεια αυτό. Μην ξεχνάτε όμως ότι συζητάμε 30 με 50 δις θα χρειαστεί το τραπεζικό σύστημα για ανακεφαλαιοποίηση. Μέσα, αυτά, μέσα είναι αυτό. Όχι, δεν είναι μέσα. Είναι στα λεφτά που θα πάρουμε, δεν είναι μέσα. Όχι. Στα λεφτά που θα πάρουμε, ναι, αλλά θα εγγραφεί. Είναι ένα είδος χρέωση είναι και αυτό. Ναι, έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτό δηλαδή εσείς λέτε ότι κερδίσαμε 100 από τη μια μεριά και για να τα κερδίσουμε παίρνουμε 50 από την άλλη. Γιατί για να γίνει το PSI χρειάζεται χρηματοδότηση. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή δεν είναι ένα καθαρό διαγράφουμε, σβήνουμε με την γομολάστια και τελείωσε. Δηλαδή για να γίνει η ανταλλαγή αυτή χρειάζεται χρηματοδότηση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το θέμα των τραπεζών, το οποίο είναι αυτό που με ρωτήσατε κιόλας. Δηλαδή, να καταλάβω, κόψαμε 100 δις από τη μια μεριά και από την άλλη για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, ναι. Θα πάρουμε 40 δις ας πούμε μέσον όρο για τις τράπεζες, ναι. 30 με 50 λένε, θα δούμε που θα κάτσει, 40 δούμε, δις. Ναι, δεν ξέρει κανένα. Άρα δηλαδή καταρχήν τα 100 γίνανε 60, ναι, ναι. Και τι άλλο θα πάρουμε? Κοιτάξτε, έχουμε τα εκκρεμότητες με τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν το 15% που σημαίνει άλλα 30 δις ήταν αυτά τα οποία για τη χρηματοδότηση επίσης που δανειστήκαμε από το FSF. Θέλω να πω ότι ήταν ένας τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα, το οποίο κατά την άποψή μου
εντάσσεται στη λογική ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλανε τόσο πολύ να λύσουν το πρόβλημα, μας κατατρέχει αυτό δύο χρόνια τώρα, όσο περισσότερο ας πούμε να δοθεί μια λύση που να είναι και τιμωρητική για την Ελλάδα. Mm. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν μας δίνανε 20 δις, όταν τα ομόλογά μας ήταν στο 20% της ονομαστικής αξίας. Πότε ήταν στο 20%? Από τον Οκτώβριο και μετά είχαν παρκάρει στο 20% της αξίας. Έτσι, δηλαδή επί 6 μήνες. Σας ρωτάω αυτές τις λεπτομέρειες για να γίνει κατανοητό σε όλους μας τι λέτε. Ναι, αν τότε δηλαδή μας δίναν 20 δις, αν μας δίναν όταν 20 δηλαδή δις. Κόστιζαν τα ομόλογά μας, γιατί μας το είπε και ένας ομολογιούχος το πρωί, ναι, ότι πήγε να κάνει και του κόστιζαν 20 και 30 σέντα, ας πούμε, το 1 ευρώ. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, άμα δίνεις 20 ευρώ, αγοράζεις ένα ομόλογο ονομαστικής αξίας 100, εάν το 20 λεπτά. 20 λεπτά για 1 ευρώ. Ναι. Έτσι. Εάν δηλαδή μέσω του EFSF ή κάποιου άλλου μηχανισμού ή ένα δάνειο κατευθείαν μέσω του EFSF στην Ελλάδα αγοράζαμε δευτερογενή αγορά με 20 δις ρευστό, θα αγοράζαμε ομόλογα πίσω τα οποία ήταν αξίας 100 δις. Θα διαγράφαμε επομένως τα 100 δις αυτά, θα χρεωνόμασταν 20, άρα θα φεύγαμε 80. Και τι το κάνανε αυτό? Αυτό θέλω να πω. Ότι δηλαδή το σκεφτόμαστε εμείς και δεν το σκέφτονται αυτοί. Εμείς το λέμε και εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα ήδη από την άνοιξη του 10. Mm. Αλλά νομίζω ότι εντάσσονταν σε μία να δοθούν λύσεις οι οποίες είναι τιμωρητικές και για την Ελλάδα. Κύριε Σαρδελή, είναι. Ένα λεπτό, κύριε Αποστολάκη, παρακαλώ να κάνω ακόμα μία-δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις και μετά ό,τι θέλουμε να το ρωτήσουμε. Εσείς λέτε δηλαδή ότι υπήρχε η δυνατότητα αυτή, η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μας την δώσανε αυτή τη δυνατότητα. Λέω, υπήρχε. Θεωρητικά υπάρχει. Θεωρητικά υπάρχει. Και ο Ιορδάνης ρωτάει κάτι πολύ σωστό. Πιο απλή, ας πούμε. Ναι, και ο Ιορδάνης ρωτάει κάτι σωστό. Γιατί, ας πούμε, ποιος είναι ο λόγος που δεν το σκέφτηκαν και δεν θα μπορεί να μην το σκέφτηκε ο κύριος Βενιζέλος? Είμαι σίγουρος ότι το σκέφτηκε. Άρα γιατί δεν μπορούσε να το κάνει? Νομίζω ότι. Διότι δεν ήταν στο χέρι του κ. Βενιζέλου αυτό το πράγμα ή κάποιοι δεν ήταν καν στο χέρι των Ελλήνων. Ήταν. Άρα η στόχευση ποια είναι? Να γίνει το ιδιωτικό χρέος δημόσιο, να περάσουμε σε ξένο, να περάσουμε σε ξένο δίκαιο. Δηλαδή. Πώς βλέπετε εσείς, πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε αυτό? Εγώ βλέποντας το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας, βλέπουμε ότι πλέον ας πούμε το 70% του δημοσίου χρέους, αν ολοκληρωθούν όλα αυτά και δεν σκαλώσει πουθενά άλλο το πράγμα, θα είναι πλέον υπό διακρατικό έλεγχο, ευρωπαϊκό έλεγχο, που σημαίνει τι ότι σημαίνει? Υπαγορεύεται η πολιτική από αλλού, από αυτούς οι οποίοι χρωστάμε. Και βέβαια ξέρει αυτό ο κύριος Σαρδελής. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί και ιδιαίτερα είναι ότι θα έχουμε και νομικές επιπλοκές στο μέλλον με διάφορες κατηγορίες ομολογιούχων οι οποίοι θα διεκδικήσουν. Σας πληροφορώ ότι την περασμένη εβδομάδα βγήκε απόφαση σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για ένα δάνειο που αρνιόταν η Αργεντινή να πληρώσει το 2001 και το πληρώνει τώρα 4 δις με τόκο. Ξέρετε, ο κύριος Σαρδελής περιγράφει μια κατάσταση με πολύ συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο. Θέλω να πω ότι η απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Αναγνωστάκης είναι δυστυχώς αμιγώς πολιτική. Δύο είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα που δεν είναι το θετικότερο το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει. Ο πρώτος λόγος αφορά του συσχετισμού σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απόλυτη κυριαρχία της κυρίας Μέρκελ. Γι' αυτό και έχουμε και πρέπει να επενδύσουμε σοβαρές ελπίδες, όχι μόνο στη νίκη του Ολάντ στη Γαλλία τον επόμενο μήνα, αλλά στη δημιουργία του μετόπου που ο Ολάντ με τον Γκάμπριελ, τον επικεφαλής των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, φαίνεται ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν. Μαζί με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, που έχουν ηγεσίες άλλες, αλλά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δεινή θέση, η Ισπανία φοβάμαι ότι δεν θα αποφύγει την κατάληξη της χώρας μας. Το γράφουν όλες τις εφημερίδες σήμερα. Το μέτωπο αυτό να μπορέσει να είναι ένα φράγμα σε αυτή την τόσο τυφλή πολιτική. Σωστό. Ο δεύτερος λόγος. Κατηγορήσατε τον κύριο Παπανδρέου όταν πήγε να το κάνει. Ο κύριο Παπανδρέου ισχυρίστηκε ότι πήγε να κάνει μια άλλη πολιτική με το δημοψήφισμα. Όχι, κύριε Αναγνωστάκη. Ήταν αργά, είχε χαθεί το παιχνίδι. Εγώ σας λέω τι λέτε εσείς. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Δεν σας λέω τι λέω εγώ. Θα σας απαντήσω για το δημοψήφισμα ότι. Άρα λέτε ότι. Μην ξαναγυρίσουμε στο δημοψήφισμα. Νομίζω ότι έχει συντριπτική πλειοψηφία. Άρα εσείς λέτε ότι ουσιαστικά πολιτικά. Συμφωνείτε με τον κύριο Σαρδελή ότι πολιτικά είμαστε ανίσχυροι. Όχι, λέω. Αν δεν υπάρχει ένα μέτωπο στην Ευρώπη να αλλάξει την πολιτική της Ευρώπης. Ότι χρειαζόμαστε μέτωπο και ότι η κρίση δεν είναι ελληνική αλλά είναι ευρωπαϊκή είναι νομίζω πασιφανές. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το κυρίω. Το δεύτερο που είναι επίσης πολύ σημαντική παράμετρος είναι η διαπραγματευτική θέση της χώρας. Ποια είναι η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας σήμερα ή ποια ήταν η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας πριν 6 μήνες ή τον Ιούνιο αν θέλετε όταν ανέλαβε ο κύριος Βενιζέλος μια πολύ βαριά αποστολή, εξαιρετικά βαριά αποστολή και με προσωπικό κόστος
και ποια ήταν η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας πριν από 5 ή πριν από 10 χρόνια. Και σε δελή τον Ιούνιο μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα που ανέλαβε ο Βενιζέλος. Είχε καθοριστεί το πράγμα. Νομίζω ότι είχε χαθεί πλέον το παιχνίδι και οι Γερμανοί είχαν ήδη προαποφασίσει το πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι. Δεν θέλω τώρα να πάμε πάλι πίσω στο παρελθόν. Όχι, αλλά να πηγαίνουμε για να βλέπουμε τα λάθη μας, ναι, για να μην τα ξανακάνουμε. Νομίζω ότι το παιχνίδι είχε χαθεί από την άνοιξη του 10. Αυτό και το είπα και την περασμένη φορά. Αυτό είναι η αλήθεια. Το είπατε για την περασμένη φορά. Να πούμε και μια κουβέντα τώρα. Κάτσε ένα λεπτό να μας το πει. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα πούμε για το τέτοιο. Θα ξανάρθει ο κ. Σαρτελής. Για πείτε μας. Για ποιο πράγμα. Για το 10 είπατε, την άνοιξη του 10. Ναι, για την άνοιξη του 10 νομίζω εκεί χάθηκε το παιχνίδι, διότι δεν δείξαμε τα ανακλαστικά να διαχειριστούμε την κατάσταση. Εγώ βλέπω το τι. Τιμολογούσε η αγορά όλο εκείνο το διάστημα. Εγώ βλέπω ότι μέχρι το Φεβρουάριο ήταν διαχειρίσιμα όλα τα πράγματα και κάποια στιγμή χάθηκε το παιχνίδι αυτό όταν οι αγορές διαπιστώσαν ότι ούτε εμείς ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι να διαχειριστούμε το πρόβλημά μας, αλλά και κυρίως ότι και οι Ευρωπαίοι, έτσι όπως είχαν αυτά τα πράγματα, θα κινούνταν εναντίον μας. Για πείτε μας λίγο για την επανακεφαλαιοποίηση τώρα. Πού σκοντάφτει το πράγμα, γιατί είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που θα βρει η κυβέρνηση μπροστά της και νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα των ημερών. Βεβαίως. Έχουμε και των τραπεζών, κύριε Χασαπόπουλο, έχουμε και των ασφαλιστικών ταμείων. Ναι. Είναι δύο τα μέτωπα. Και των ασφαλιστικών εταιριών. Το ξεχνάμε αυτό, γιατί και αυτές είχαν πάρει ομόλογα. Κυρίως ομόλογα, με βάση τον νόμο. Για πείτε μας λίγο, πού σκοντάφτει. Το θέμα σκοντάφτει με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, τι είδους εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν εναλλακτικά, υπάρχουν βεντάλια από εργαλεία. Κάθε επιλογή έχει διαφορετικές συνέπειες όσον αφορά τους παλιούς μετόχους, αυτούς που διοικούν τις τράπεζες, πού θα περάσει η διοίκηση κτλ. Αυτό είναι το οποίο συζητιέται και ακόμα εγώ δεν έχω κανένα. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω ακόμα, ας πούμε, πού θα κάτσει η μπίλια. Mm. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο γύρω από αυτό το πράγμα και πιστεύω. Για να καταλάβει ο κόσμος, τα δύο κομβικά πράγματα ποια είναι. Τα κομβικά πράγματα είναι, το πρώτο και το κύριο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η χρηματοδότηση των τραπεζών. Εάν θα περάσει. Πώς θα δώσει τα χρήματα, το κράτος. Με ποιο είδος, με ποιο εργαλείο. Δηλαδή, αν αγοράσει κινέζικες μετοχές, θα το πω απλά, παίρνει και τον έλεγχο των τραπεζών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Μπορεί με να αυτό δεν είχε λήξει, δεν λέγανε ότι. Θα σου πω ότι θα γίνει με κινέζικες μετοχές, αλλά το management θα παραμείνει στις τράπεζες. Αυτό είναι μια επιλογή που θα έρθει μετά. Αν είσαι αφεντικό. Σωστό είναι αυτό. Αν είσαι αφεντικό. Από πριν λες ότι θέλεις και μετά αλλάζεις. Και μετά αλλάζεις. Όλα άλλα. Ακριβώς. Αν είσαι ο κύριος μέτοχος. Ό,τι θέση κάνεις. Κάνει μια γενική συνέλευση και να σου καταλαβαίνω. Γι' αυτό τώρα μιλάνε, α πούμε, αν βάλουμε παραδείγματος χάρη αυτά τα περίφημα κόκκος, αν έχετε ακούσει. Α πούμε τα contingent convertible. Τα μάθαμε κι αυτά. Τα μάθατε κι αυτά. Τι τα κόκκος. Επειδή δεν τα μάθαμε όλοι. Τα κόκκους είναι μετατρέψιμα ομόλογα, ναι, σε μετοχές, ναι, κάτω από ορισμένους όρους. Λέγεται contingent convertibles στα αγγλικά. Κόκκους. Και τι θα γίνει, δηλαδή, αυτά που κόψανε θα τα βάλουν. Όχι. Λένε, θα σας δώσουμε τα χρήματα, ναι, για κεφαλαιοποίηση, αλλά θα είναι με τη μορφή ομολόγων, ναι, άρα δεν έχεις δικαιώματα ψήφου, τα οποία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα εκ των υστέρων, το οποίο θα αποφασιστεί 5-10 χρόνια κτλ., θα μετατραπούν σε μετοχές κοινές. Και θα αγοράσεις. Αλλά σε τιμές οι οποίες θα καθοριστούν από τώρα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν. Υπάρχει μια βεντάλια, σας είπα. Το τι θα αξιοποιηθεί από όλα αυτά θα καθορίσει και με ποιο τρόπο θα ασκείται ο έλεγχος της τράπεζας. Δηλαδή να γίνει, εννοείται, να γίνει, φαντάζεστε, τις τράπεζες, κυρία Αποστολάκη, να γίνουν δέκο και να έχουν κανέναν παράγοντα εκεί να τους κυβερνάει. Πώς το βλέπετε το θέμα, γιατί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Back to the future. Back to the future. Είναι τόσο τόσο χαριτωμένο να το λέμε, αλλά ταυτόχρονα και τόσο αδύνατο να συμβεί. Δηλαδή είναι κάτι στο οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να δουλέψει στην παρούσα συνθήκη. Εγώ αυτό που θέλω να πω, επειδή ο κ. Σαρδελής δίνει με πολύ ακριβή τρόπο και περιγράφει την ρευστότητα των ζητημάτων, είναι αρκετά ανοιχτά θέματα ακόμα και σε σχέση με το PSI αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες ουρές. Αντιλαμβάνεστε ότι στο επόμενο διάστημα αυτό που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η χώρα είναι η κυβερνησιμότητά της. Δηλαδή, τι χρειάζεται η χώρα. Χρειάζεται μία υπεύθυνη ομάδα, καταρχήν έναν ισχυρό κυβερνήτη με ειδικό βάρος, με διαπραγματευτική ισχύ, που σε ένα σχεδόν δυστυχώς ακόμα ασφικτικό πλαίσιο για τη χώρα και το λαό της, θα μπορέσει να προδιαγράψει τους όρους ανάκτησης της κυριαρχίας της χώρας. Η χώρα δεν έχει κυριαρχία. Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Mm-hmm. Η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο
έχοντας πάρει μία ανάσα προκειμένου να ξεκινήσει την πορεία για να ξαναγίνει κυρίαρχη. Αν αυτό το πράγμα διοχετευθεί σε μία υπεύθυνη, για παράδειγμα, αντιπολίτευση, ευπρεπή μεν, όχι μόνο καταγγελτική υπεύθυνη, και σε μια ακραία αντιπολίτευση η οποία καταγγέλει και τελειώσουμε εκεί, εάν δεν υπάρχει δηλαδή κυβερνησιμότητα και υπεύθυνη λύση διακυβέρνησης που εμένει στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, που θα συγκρουστεί με την κυρίαρχη άποψη στην Ευρώπη, που θα συγκρατήσει ένα αξιόλογο αραγές μέτωπο με τις σοσιαλιστές της Γαλλίας, με τον Ραχώη στην Ισπανία, εάν δεν γίνει αυτό, ξέρετε, η χώρα δεν θα βγει από αυτή την περιπέτεια. Θα ταπεινωθεί και περισσότερο. Και αυτό είναι και το δίλημα των εκλογών. Πόσο περισσότερο, κυρία. Α, κύριε Αναγνωστάκη, δυστυχώς, ξέρετε, μια χώρα που έχει περάσει μεγάλες καταστροφές, επειδή αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε σε πόλεμο, έτσι δεν είναι? Απλώς ο πόλεμος δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, απλώς ο πόλεμος δεν γίνεται με το συμβατικό τρόπο που ξέραμε το 40 ή για παράδειγμα το 22. Πάντως είναι ένας πόλεμος. Εάν η χώρα δεν βγει από τον πόλεμο με κυβερνήτη, με ηγεσία και με ένα υπεύθυνο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, θα έχουμε. Αν μου επιτρέπετε για 10 δευτερόλεπτα, μην ξεχνάτε ότι μιλούσαμε για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, ότι τα χρήματα για την ανακεφαλοποίηση θα δοθούν μετά τις εκλογές. Άρα, εάν για κάποιο λόγο σκαλώσει το πράγμα λόγω πολιτικών αβεβαιότητων, τα μηνύματα μας τα περνάνε κάθε μέρα, τα βλέπουμε. Έτσι. Δεν έρθουν αυτά τα λεφτά, τότε περνάμε από αυτό που λέγαμε ότι έγινε μια συντεταγμένη χρεοκοπία, περνάμε σε άτακτη χρεοκοπία. Αν καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, είναι ο ορισμός της άτακτης χρεοκοπίας. Απλώς αυτό που χρειαζόμαστε λεπτό, είναι πέρα από, από αυτό το συνεχή εκβιασμό, κύριε Αναγνωστάκη, κάθε εσείς φορά. Εσείς το βάζετε, κυρία. Πρέπει... Πάμε, ανοίγετε θέματα τώρα και μας εκβιάζετε και μετά μας λέτε πρέπει να αποφύγουμε τον εκβιασμό. Πολιτικά εννοώ. Πάμε λίγο. Τον εκβιασμό της δόσης εννοώ. Ναι, αλλά πάμε λίγο. Πάμε, Ιορδάνη, πάμε. Εγώ? Εσύ. Α, εγώ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι γίνεται μια πολύ ωραία έκθεση και με αυτό να κλείσουμε, βιαζόμασταν γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στην εκπομπή, να δείξουμε για αυτή το 5ο φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που έτσι οραματίζεται ένας άνθρωπος, ο κύριος Απόστολος Κυριτσάκης, κατά κόσμων, ιεραπόστολος του Λαδιού κατά κόσμων. Και βρισκόμαστε στη διακόψαμε την ωραία κουβέντα για να έρθουμε εκείνικο. Όπου βλέπετε εδώ πέρα και πραγματοποιείται το 5ο φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς από τις 6 μέχρι τις 8 Απριλίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γιορτή της ελαιοκομείας στην Ελλάδα και σκόπος της διοργάνωσης είναι μεταξύ άλλων η προβολή της ελιάς και του ελληνικού ελαιολάδου, των καινοτόμων δράσεων των ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργία δικτύων που θα αυξήσουν τις εξαγωγές. Δίπλα μου έχω τον κύριο Απόστολο Κυριτσάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και θα μας πει περισσότερα. Μην μας πει, Νίκο. Πώς τον είπες, Ιορδάνη? Ένα λεπτό. Μας ακούει ο κύριος Κυριτσάκης. Τον είπα τώρα, να το ξαναπώ. Να το ξαναπείς. Δεν ακούσαμε του Λαδιού. Πώς το είπες? Ιεραπόστολο του Λαδιού. Ιεραπόστολο του Λαδιού σας λέει. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κυριτσάκη. Ούτε καν Απόστολο δεν σας είπε. Ιεραπόστολο σας είπε. Και το λέμε αυτό γιατί το λάδι είναι από τα προϊόντα που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Έτσι με τις εξαγωγές. Όπως το λέτε, όπως το λες, Ιορδάνη μου. Αυτή η ανάπτυξη που λέμε. Να σημειώσουμε το εξής. Πρόκειται για ένα κοινωνικό γεγονός. Είναι το 5ο φεστιβάλ Ελαιολάδου Ελιάς, όπως αναφέρατε προηγουμένως. Εδώ πέρα έχουμε προϊόντα από χιλιάδες μικροπαραγωγούς. Καλούμε τον κόσμο, καλούμε τους Αθηναίους, καλούμε όλους τους Έλληνες να έρθουν αυτό το διήμερο, να γευθούν, να δοκιμάσουν προϊόντα της Ελιάς, προϊόντα της Ελλάδος και να έρθουν σε επαφή με παραγωγούς που μπορούν να αγοράσουν και προϊόντα και να κάνουν και συμφωνίες. Πρόκειται για ένα κοινωνικό γεγονός όπως προανέφερα και θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε. Κύριε Κυριτσάκη, τα παιδιά εκεί τι φτιάχνουν τώρα που τα βλέπουμε? Τα παιδιά τώρα φτιάχνουν ελιόψωμα, έχουμε και ελαιοχαλβά, βλέπετε το λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπος. Ακόμα για την Παρασκευή χαλβά, ακόμα και για την Παρασκευή της Μυζήθρας, τώρα τελευταία αντικαθίσταται το ζωικό λίπος με ελαιόλαδο, το οποίο ελαιόλαδο είναι τόσο καλό για την υγεία μας, με το ελαϊκό οξύ, με τις φενόλες. Που σπρέι, είναι... τι είναι αυτό, σπρέι είναι λάδι, αυτό. Λάδι. Ναι, αυτό είναι σπρέι. Αυτό το πρωτόδα πρώτη φορά στην Αμερική όταν πρωτοπήγα και τώρα το βλέπουμε και εδώ. Εκεί λοιπόν που δεν τι είναι πολύ... αυτό το σπρέι. Είναι από την Τέρα Κρέτα, είναι μια γνωστή εταιρεία, αλλά δεν είναι μονάχα αυτή και δίπλα έχουμε και άλλες εταιρείες που το έχουν αυτό. Το βάζουν λοιπόν στο, όταν θέλουν να την κανείσουν αυγά ή ό,τι ξέρω εγώ για λίγο ή ακόμα και στη σαλάτα. Κύριε Κυριτσάκη, κάτσε ένα δευτερόλεπτο.
Κάθευσή του είναι και μια θερμίδα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάθευσή του και μια θερμίδα. Καλά, σε λάθο. Πάντω είναι το κάτι άλλο. Αυτό. Κύριε Κυριακή, πείτε μας κάτι. Ναι. Για να ακούει και ο κόσμος. Η πιστοποίηση πώς πηγαίνει με το λάδι. Ή θα το δίνουμε πάλι σε εξευτελιστικές τιμές στους μεγαλέμπορους. Προχωράει αυτό. Προχωράει. Προχωράει. Η πιστοποίηση έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Βγάζουμε άριστα προϊόντα. Άριστης ποιότητας, μάλιστα φέτο που έγινε και ο τρίτος διαγωνισμός ελαιολάδου είχαμε πάνω από 85 δείγματα από όλη τη χώρα και μου είπαν οι δοκιμαστές ότι ήταν πολύ δύσκολο να διαφοροποιήσουν τα διάφορα λάδια. Τόσο καλής ποιότητας ελαιόλαδα παράγουμε και θα πρέπει με κάθε τρόπο να σημειώσω ότι θέλω να πιστεύω ότι βοηθήσαμε όλοι στη βελτίωση της ποιότητας. Ναι, ναι, καμιά τσικουδιά θα έχει. Καμιά τσικουδιά θα έχει. Θα έχει και τσικουδιά, σας περιμένουμε, γιατί θα έχει και τυρί με μέλι. Και τυρί με μέλι θα έχει και αλατσολιές. Πού είναι οι αλατσολιές? Εδώ είναι η αλατσολιά, να τη δείξουμε. Είναι από την ποικιλία Τσουνάτη, η χοντρολιά που λέμε στην Κρήτη. Αλλά δεν φτιάχνει μόνο από αυτές. Φτιάχνει από ελιές που είναι και στο βορειοελλαδικό χώρο, αγαπητέ Ιορδάνη. Εκεί πέρα στη Ξάνθη, Καβάλα και γύρω περιοχές. Αλατσολιές. Αυτές είναι σαν τις... Αυτές πρόκαμε όταν πηγαίναμε στο σχολείο, ναι, ναι, με ένα ναι, κομμάτι ναι. Παξιμάδι και λίγες ελιές, αυτό πρέπει εκεί να... Εκεί θα γυρίσουμε τώρα. Οι μανάδες, ναι, μα είναι ότι καλύτερο. Οι μανάδες αυτό πρέπει να δούνε και όχι τα γνωστά αυτά. Δηλαδή, ναι, αλλά κύριε Αποστολάκη, να πείτε άλλο η αλατσολιά και άλλο η θρούμπα σε αυτούς που δεν τα ξέρουν καλά. Ναι, άλλο είναι. Άλλο ναι, λοιπόν, μην τα βάζουμε. Συγγνώμη, κύριε Κυριτσάκη. Είπατε Αποστολάκη, γιατί είναι πατριώτης μου και μπερδευτήκατε. Συγγνώμη. Από το Απόστολος, από το Ιεραπόστολος. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αποστολάκη, καλημέρα. Καλημέρα.